Κύριε Δελή, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια εντελώς άλλη προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Και είναι κατανοητή. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αυτά τα οποία εσείς προτείνετε, σε συνθήκες καπιταλισμού μπορούν να εφαρμοστούν, μπορούμε να διώξουμε τα φαντζ από τη χώρα και όχι απλά να ρυθμίσουμε τη δράση τους. Μπορούμε να προστατεύσουμε οριζόντια την πρώτη κατοικία και να παραμείνουν οι τράπεζες πράσινες. Παρακαλώ. Για το τελευταίο δεν μπορώ να σας εγγυηθώ, γιατί οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν είναι για να ωφελούνται, και κανείς δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις, να ωφελούνται και οι μεν και οι δανειολήπτες και οι τράπεζες. Είναι φανερό, κυρία Γιάμαλη, ότι από αυτή τη διαδικασία κάποιος θα χάσει. Οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα επιλέγουν να χάνουν, να θέλουν να χάνουν πάντα οι δανειολήπτες, οι λαϊκές οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους και όχι οι τράπεζες. Η δική μας πρόταση λέει το ακριβώς αντίθετο. Να χάσουν οι τράπεζες, επιτέλους έχουν κερδίσει τόσα πολλά. Δεν είναι μόνο η ανακεφαλαιοποίηση. Να θυμίσω. Χώρα χωρίς τράπεζες, στις συνθήκες καπιταλισμού μπορεί να υπάρξει. Να θυμίσω λιγάκι και έναν φόρο που δεν ξέρω πόσος κόσμος τον γνωρίζει, τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Μέχρι ότου λέει αναπληρωθούν οι ζημιές των τραπεζών από το κούρεμα του PSI, ένα φόρο βεβαίως που τον τηρούν με ευλάβεια και τον εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τότε με τη Νέα Δημοκρατία που τον ψηφίσαν, από το 2012 είναι αυτό, που λέει ότι μέχρι να συμψηφιστούν οι απώλειες που είχαν από το PSI, οι τράπεζες δεν θα φορολογούνται. Από μόνο το αυτό τα λέει όλα. Όμως ξέρετε, κυρία Γιάμαλη, η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου, που είναι απαράδεκτη απόφαση, επικίνδυνη απόφαση, εκδίδεται. Δεν εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις. Εκδίδεται σε μια στιγμή που είναι ιδιαίτερα οξυμένο το στεγαστικό ζήτημα για τον κόσμο, για τις λαϊκές οικογένειες. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Και τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό και η αγορά ενός σπιτιού έχει γίνει απαγορευτική επί της ουσίας. Έρχεται λοιπόν αυτή η απόφαση να κάνει ακόμα χειρότερη μια ήδη πολύ κακή κατάσταση και ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες να χάσουν το σπίτι τους και να πεταχτούν κυριολεκτικά στο δρόμο. Δεν θα σας πω εδώ το πόσο είναι ιστορικά ειρωνικό αυτό που λέγανε κάποτε για τους κομμουνιστές, ότι θα τους παίρνανε τα σπίτια, να έρχονται τώρα οι καπιταλιστές να τους παίρνουν τα σπίτια και όχι οι κομμουνιστές, και οι κομμουνιστές να τα υπερασπίζονται τα σπίτια, όπως έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Χρήστος ο Κατσότης, στην υπόθεση του Ζωράφη. Πού φτάσαμε, κύριε Δελή, και θα το ξανακάνουν. Να υπερασπίζονται οι κομμουνιστές στην ατομική ιδιοκτησία. Υπερασπίζονται το δικαίωμα του λαού στη στέγη. Δεν είναι αυτό. Ναι, το ξέρω. Είναι σαφές. Ναι. Είναι μια απόφαση η οποία είναι επικίνδυνη, όπως σας είπα, γιατί ανοίγει το δρόμο για να χάσει πολλοί κόσμοι. Χιλιάδες είναι που κινδυνεύουν. Εδώ πρέπει να πούμε επίσης και και να δούμε και άλλα στοιχεία. Δηλαδή. Έχουν ενδιαφέρον. Να δούμε με πόση ταχύτητα ανταποκρίνονται τα δικαστήρια και μάλιστα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. 9 μέρες. Σε ένα αίτημα των fund, των services, τέλος πάντων όλων αυτών των κορακιών, των αρπακτικών, όταν είναι να εκδικάσουν μία απόφαση για τα δικά τους συμφέροντα, και πόσο αργή αυτή η δικαιοσύνη και πόσο αργό συρτίνει όταν πρόκειται για υποθέσεις εργατικών λαϊκών συμφερόντων, για ένα εργατικό ατύχημα, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να υποθεί, κυρία Γιάμαλη, είναι ότι τα δικαστήρια, για να μην το ξεχνάμε δηλαδή, η δικαιοσύνη μάλλον, η οποία ούτε ανεξάρτητη, πολύ περισσότερο ούτε τυφλή είναι, δικάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν. Και αυτή τη στιγμή και οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ που αναφέρθηκαν, του 2003, του ΣΥΡΙΖΑ, του 2015 και της Νέας Δημοκρατίας, είναι ενισχύ όλοι. Όλοι κατηγορούν οι μεν τους δε για τους νόμους τους, αλλά κανένας δεν κατήρυξε τους νόμους του προηγούμενου. Συνεχίζουν αυτοί να λειτουργούν. Αυτό είναι, ξέρετε, ένα γαϊτανάκι. Μάλλον είναι μια πορεία. Η πορεία της άρσης ουσιαστικά κάθε είδους προστασίας για τη λαϊκή κατοικία, που ήταν μικρή έτσι κι αλλιώς από την αρχή και από τον περιβόητο νόμο Κατσέλη, δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο. Είναι μια διαδικασία η οποία κυλάει σιγά-σιγά. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
δίνει με νόμο δικό του, παραχωρούνται αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στα φαντ. Έχουμε μετά, έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία προχωράει στο επόμενο βήμα με τον πτωχευτικό νόμο, και έρχεται τώρα και αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου και το προχωράει ένα βήμα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να κατανοηθεί, πέρα από τα μικρά περιθώρια που μένουν, είναι αλήθεια αυτό, για την νομική προστασία. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η δύναμη του λαϊκού παράγοντα. Αυτό που λέμε δηλαδή, σε ακόμα ότι ο λαός θα σώσει το λαό, κυρία Γιάμαλη, είναι ότι εδώ θα μπουν μπροστά τα συνδικάτα, τα σωματεία, στις λαϊκές γειτονιές. Ο λαϊκός παράγοντας θα πάρει αυτή την υπόθεση στα χέρια του. Δεν θα καθόμαστε να κοιτάμε από τα παράθυρά μας πώς θα πετιούνται οι οικογένειες λαϊκές στο δρόμο. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς ως κόμμα λέμε ότι θα προστατέψουμε, δεν θα επιτρέψουμε τόσο εύκολα αυτές οι κατοικίες να... Με όποιο τρόπο και αν γίνονται, είτε ηλεκτρονικά, γιατί έχουμε και τέτοιου είδους πληστηριασμούς, οι οποίοι γίνονταν ηλεκτρονικά τότε και τις έκανε τους πληστηριασμούς ο ΣΥΡΙΖΑ, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα και κάνει τις εξώσεις. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Και έτσι κυλάει το πράγμα. Μάλιστα. Η επόμενη κυβέρνηση θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Δεν θα περάσει τόσο εύκολα πάντως αυτό. Δεν θα περάσει τόσο εύκολα αυτό. Να είναι σίγουροι, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα δεν θα παραδοθεί. Δεν θα παραδώσει τα σπίτια του τόσο εύκολα όσο νομίζουν κάποιοι. Θέλω να θυμίσω λιγάκι, πολύ σύντομα, το ιστορικό της υπόθεσης. Το 2016, μέσα σε μια εποχή ανακατανομής και ανακατάταξης επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο της ενημέρωσης, όλοι θυμόμαστε τι γινότανε τότε, με κανάλια που κλείνανε, με εφημερίδες που κλείνανε κτλ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι, να ρυθμίσει. Στο μηδιακό τοπίο. Δεν θα τα χαλάσουμε στο ρήμα. Ναι. Όπως θέλετε πείτε το. Η ουσία μας ενδιαφέρει. Να παίξει σε αυτό το... Στο γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο, για δικό του φυσικά όφελος. Ναι. Το θέμα είναι ότι πίσω από την κόντρα που εξελίχθηκε εκείνο το διάστημα, και με ορισμένες έτσι κομικές, θα έλεγε κανείς, έτσι... κομικά πράγματα που συνέβησαν τότε, πίσω και από την φασαρία η οποία εξακολούθησε μετά, και σήμερα είδαμε την ένταση στην εκπομπή. Ξέρετε, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής που ενώνει αυτά τα δύο κόμματα, που δεν είναι άλλος από το ότι συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα βεβαίως, και το ΠΑΣΟΚ, ότι το προνόμιο στην ενημέρωση μπορεί να το έχουν μονάχα μεγάλοι επιχειρηματίες και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Όταν δηλαδή συμφωνούν σε αυτό, και αυτό είναι βασικό, ξέρετε, ορίζει και την ποιότητα, ορίζει και το επίπεδο, ορίζει και την αξιοπιστία, ορίζει και την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Εκεί βρίσκεται η δική μας η διαφωνία, γι' αυτό και δεν συμφωνήσαμε βεβαίως στη Βουλή με την παραπομπή, δεν ψηφίσαμε, είναι πάγια τακτική του ΚΚΕ στην Βουλή. Υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα κάποιο μέσο κολεκτίβα? Εμείς υποστηρίζουμε ότι το δικαίωμα της ενημέρωσης δεν πρέπει να υπάρχει ως δικαίωμα. Υποτίθεται ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Mm. Αλλά μεταξύ μας τώρα, δεν νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα μπορούν να το υλοποιήσουν όλοι, πέρα από ανθρώπους μετρημένους στα δάχτυλα. Πράγμα που γίνεται, και αν θέλετε, δεν γίνεται μονάχα στη χώρα μας. Γίνεται παντού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κοιτάξτε, ξέρετε, οι προτάσεις και η κριτική του ΚΚΕ αφορούν βεβαίως το σήμερα, αλλά η λύση δεν μπορεί να δοθεί μέσα εντός των τυχών. Εδώ, όσο και να αναζητήσει κανείς μια πιο αντικειμενική, μια καλύτερη εκδοχή της ενημέρωσης, νομίζω ότι δεν θα τη βρει πουθενά. Και αυτό το βλέπουμε και το έχουμε δει με αφορμή ένα σωρό γεγονότα και ζητήματα, από το πώς καλύπτονται, εδώ όλοι θυμόμαστε πώς καλύφθηκε τότε ο πόλεμος του κόλπου από το CNN με κορμοράνους οι οποίοι όχι μόνο δεν ήταν στον Περσικό κόλπο, ήταν αυτοί είναι... Και μιλάμε τώρα για την ναυαρχίδα της διεθνούς ενημέρωσης, για το CNN. Θα βρούμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Τα λέω αυτά για να δούμε τη ρίζα του κακού. Εκεί βρίσκεται η δική μας η διαφωνία, και βεβαίως λέμε ότι αυτό το αγαθό της ενημέρωσης, το δικαίωμα μάλλον της ενημέρωσης,
αγαθό της ενημέρωσης ως προς τον κόσμο, ως προς τον λαό, δεν μπορεί να επαφίεται και να εκχωρείται σε ανθρώπους, σε επιχειρηματίες, σε επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι στο κάτω-κάτω αυτά τα αξιοποιούν. Και αυτό το βλέπουμε. Για εξυπηρέτηση των υπόλοιπων. Προς ίδιον όφελος. Συνεπώς. Από την άλλη, θα σας πει κάποιος ότι σε καπιταλισμό ζούμε και. Βεβαίως. Δημόσιες είναι βέβαια οι συχνότητες, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει. Αυτό δεν σημαίνει επειδή ζούμε. Το γνωρίζουμε, κύριε Ραβαντίνε. Φυσικά και ζούμε στον καπιταλισμό και εμείς το γνωρίζουμε περισσότερο ίσως και από τον καθένα. Έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτούμε αυτούς τους όρους, θα τους ενστερνιστούμε μάλλον και θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε καλύτερους. Δεν γίνονται καλύτεροι. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα.